Ανακοινωθούν αυτά που ανακοινώθηκαν χθες. Κοντά μας λοιπόν ο κύριος Χρήστος Μαντάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαριώτας, βουλευτής του ΚΙΝΑΛ. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Μανώλης Συντιχάκης, βουλευτής του ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Και ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών και αντιπρόεδρος της Βουλής. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κύριε Μαντά, από το πρωί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ο αρχιεπίσκοπος υποχώρησε στο Τσίπρα και έδωσε τα πάντα για την Εκκλησία. Ο Τσίπρας υποχώρησε στον Αρχιεπίσκοπο. Τελικά αυτή η συμφωνία είναι ο διαχωρισμός του κράτους Εκκλησίας ή το προήμιο, το πρώτο βήμα σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος? Εγώ νομίζω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι είναι ένας προωθητικός συμβιβασμός και το λέω αυτό διότι βαδίζει στο δρόμο των διακριτών ρόλων Εκκλησίας και κράτους, όπως πρέπει να συμβαίνει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, και νομίζω ότι και τα σημεία τα οποία έχουν ήδη αναδειχθεί και από το χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί είναι πολύ σημαντικά και πολύ κρίσιμα. Ένα θέμα δεκαετιών, όπως οι αμφισβητούμενες από την πλευρά της Εκκλησίας, τα αμφισβητούμενα θέματα της εκκλησιαστικής περιουσίας, λήγει με έναν ακριβώς προωθητικό συμβιβασμό, δηλαδή με ένα κοινό ταμείο το οποίο θα διαχειρίζεται αυτή την περιουσία από κοινού Εκκλησία και κράτος, με ένα πενταμελές συμβούλιο αναλύθηκε χτες, δύο από το κράτος, δύο από την Εκκλησία και ένας κοινός εκπρόσωπος, και το οποίο θα μοιράζει τα έσοδα κατά 50% στις δύο πλευρές. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο νομίζω ότι είναι ότι οι κληρικοί πάβουν πλέον να είναι μέσα να χαρακτηρίζονται δημόσιοι υπάλληλοι, να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι να χαρακτηρίζονται. Το αντίστοιχο ποσό για την σημερινή τους μισθοδοσία θα συνεχίζει να υπάρχει ως επιδότηση από την πλευρά. Άρα τι διαφορά υπάρχει, γιατί υπάρχει κριτική σε αυτό? Λέει, εντάξει, τους αποχαρακτηρίζεται ή δεν είναι πια δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά το κράτος τους πληρώνει. Κοιτάξτε, πρώτον, οι ανάγκες της Εκκλησίας, αν είναι μεγαλύτερες σε αυτό το θέμα, θα καλύπτονται από την ίδια την Εκκλησία. Και δεύτερον, νομίζω ότι δημιουργείται φεύγει ένα κομμάτι, ένας αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, δεν ξέρω πόσο. 10.000 υπολογίζω. Είναι 10.000. Είναι ένα κενό το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα, νομίζω, σε κρίσιμους τομείς, κυρίως στα κοινωνικά υπουργεία, υγεία, παιδεία, να υπάρξει μια δυνατότητα, μια περαιτέρω δυνατότητα ενίσχυσης αυτών των κρίσιμων τομέων. Πάντως υπάρχουν αντιδράσεις από τους ιερείς και βάζουν και θέματα, φιλοξενήσαμε τον αντιπρόεδρο των Αγγλικών και βάζουν διάφορα θέματα. Είναι απολύτως προφανές ότι πρώτον θέματα υπάρχουν. Και διοικητικά και λεπτομέρειες τα λοιπά, τα οποία θα εξηγηθούν στην πορεία. Φαντάζομαι ότι θα επιληθούν στην πορεία. Άλλωστε θα υπάρξει και σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο, αν μου επιτρέπετε, αυτή η ιστορική συμφωνία είναι γεγονός, έχει μία δυναμική, πολύ συγκεκριμένη, συντονίζεται με την ανάγκη διακριτών ρόλων και την ανάγκη αναθεώρηση του Συντάγματος και της θρησκευτικής οδοτερότητας που προτείνουμε. Θα μπούμε σε αυτό στη συνέχεια, στον δεύτερο γύρο, για να δούμε και τι. Απλώς να κλείσω με μία κουβέντα και συνεπώς θα έλεγα ότι πια έχει μπει το νερό στα βλάκι. Ο κύβος έχει ρυφθεί και τα πράγματα θα βαδίσουν σε αυτή την τροχιά. Κύριε Μπαριώτα, εσείς πώς είδατε αυτή την ανακοίνωση? Καταρχήν, η πρώτη παρατήρηση επιβεβαιώνεται αυτό που έχει γραφεί πολλές φορές, ότι είναι καλό ο Πρωθυπουργός να μην διαπραγματεύεται. Γιατί όταν διαπραγματεύεται, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση και θα την εξηγήσω. Το διακύβευμα ποιο ήταν το αντικείμενο του παζαριού χθες μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Πρωθυπουργού? Η αλλαγή της προμετωπίδας του Συντάγματος. Έτσι. Τελείωσαν οι δηλώσεις του Σεβασμιότατου με την φράση απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό, του είπε: «Θα σας παρακαλέσω να αφήσετε το Σύνταγμα αναλύωτο». Δηλαδή, το αντικείμενο, οι παραχωρήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης προς την Εκκλησία, γιατί περί αυτού πρόκειται, είχαν ως αντικείμενο αυτό που ο κύριος Ιερώνυμος δεν παραχώρησε. Έτσι, θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτό άκουσα. Θα μας πει για το αντίστοιχο. Θα δούμε τι θα γίνει με το άρθρο 3 από εδώ και πέρα. Όμως, επί της ουσίας, η ενιαία αρχή πληρωμών συναισθήθη στο ελληνικό δημόσιο ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση για να ξέρει το ελληνικό δημόσιο ποιος πληρώνει, πόσο τους πληρώνει και γιατί τους πληρώνει. Η μεταβίβαση του ποσού στην Εκκλησία για να πληρώνει μόνη της κατά το δοκούν
αυτούς που θέλει πρακτικά, όσο θέλει, γιατί κανείς δεν σταματάει. Βέβαια, έχει δίκιο ο κύριος Παντάς εδώ, πρέπει να δούμε τον νόμο. Γιατί ναι, να δούμε πώς στο διάολο κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αλλά δεν εμποδίζει κανένα στη νέα αρχή πληρωμής των ιερέων να βάζει κρατήσεις, προσκόμματα και οτιδήποτε. Αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία δεν είναι καλή ούτε για τους ιερείς, ούτε για τη διαφάνεια στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που είναι χρήματα του δημοσίου. Τώρα, το ότι έπαψαν να είναι οι ιερείς οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι νομίζω αστεία πράγματα. Από τη στιγμή που πληρώνονται όπως με τα χρήματα του δημοσίου, είτε τους βαφτίσουμε όπως τους βαφτίσουμε, στην πραγματικότητα πληρώνονται δημοσία δαπάνη και αυτή είναι η ουσία. Δεν άλλαξε τίποτα σε αυτό. Έρχομαι στο δεύτερο, της περιουσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το αίτημα για εκμετάλλευση των αμφισβητούμενων εκτάσεων είναι έτοιμα χρόνια. Και προσθήκη εθελοντικών, έτσι. Είναι έτοιμα χρόνια της Εκκλησίας. Όταν λέμε διεκδικούμενες εκτάσεις και περιουσία της Εκκλησίας, μιλάμε για την πλατεία Μαβίλη. Μαβίλη, μεταξύ άλλων, υπήρχε ανοιχτή δικαστική διαμάχη. Έτσι. Μιλάμε για μερικές χιλιάδες στρέμματα αγροτικής ζωής, γης στη Φωκίδα, στη Θεσσαλία και σε πολλές άλλες περιοχές. Έχουμε και την μιλάμε για διεκδικήσεις της Εκκλησίας εις βάρος ακτιμώνων και περιοχών οι οποίες έχουν αναδασωθεί και εκμεταλλεύονται από αγρότες. Πώς θα γίνει στην εκμετάλλευση και τι σημαίνει στην εκμετάλλευση για αυτές τις περιοχές.